ξαναζούσα, θα ήθελα να έχω την ίδια διαδρομή. Και σαν φύλαθλος όταν ήμουν νέο παιδί, και σαν ποδοσφαιριστής αργότερα, όταν τελείωσα την ιατρική, να είμαι γιατρός της ομάδος από το 1975. Και είχα και μία περίοδο, γύρω στους 8-9 μήνες, που έκανα και παραγωγική, είχα και παραγωγική θέση, ήμουν και πρόεδρος της ομάδος. Και ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Θα επαναλάβω, όπως όλοι επαναλαμβάνουν, τη μεγάλη πορεία της ομάδος κατά τη διάρκεια του κυπέλου UEFA, όπου φτάσαμε στα ημιτελικά. Ίσως αυτή ήταν η πιο καλή περίοδος ποδοσφαιρικά. Αλλά θεωρώ τα 4-5 χρόνια που είχαμε προπονητή το Φάντροκ ήταν τα πιο αποδοτικά, τα πιο σωστά ποδοσφαιρικά. Και ίσως το μεγαλείο του Λουκά του Μπάρλου, του άρχοντα αυτού της ελληνικής κοινωνίας, σημάδεψε σοβαρά όλους μας. Εντάξει, είναι πάρα πολλά που έχουν μείνει στην καρδιά μου μέσα, αλλά αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω ένα, νομίζω είναι η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό μου. Αυτό είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι που γεμίζει χαρά μέσα μου, υπερηφάνεια, και λέω μέσα μου ότι έπρεπε να προσφέρω ακόμα περισσότερο από ό,τι προσέφερα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Μπορώ να θυμηθώ μεγάλες στιγμές, όπως και το παιχνίδι με την QPR που πήγαμε στα ημιτελικά, που φτάσαμε τότε, μπήκαμε στο κύπελλο UEFA. Που έπαιξα τραυματίας, που δεν ήταν να παίξω και έπαιξα και συμμετείχαμε 2 γκολ. Είναι η τίτλη, είναι το 6-1 με τον Ολυμπιακό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ντάρ που πήραμε το 88, είναι πολλά. Είναι το κύπελλο το 83. Είναι στιγμές πάρα πολύ μεγάλες και βεβαίως, όπως είπες, είναι το επιστέγασμα όλων αυτών της προσπάθειας για μέσω ΑΕΚ, βέβαια, να με καλέσουμε επίσημα στη Μικρή Ευρώπη και στη Μικρή Κόρη. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Η μεγάλη ΑΕΚ την κάναμε εμείς, οι μεγάλοι παίχτες. Δεν γίνεται με μικρούς παίχτες η ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ είναι μεγάλος παίχτης για να κάνει και μεγάλη ομάδα. Η καλύτερη στιγμή είναι τα 10 χρόνια που πέρασα στην ΑΕΚ, έστω και αναπληρωματικός. Όποτε μου δινόταν ευκαιρία, έπαιζα μέσα και έπαιζα το ποδόσφαιρό μου, άσχετα αν ήμουν παγκίτης ή δεν ήμουν.